133 φωτιές μόνο το μήνα Ιούνιο στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου συνυπάρχουν παράνομες χωματερές, κέντρα ανακύκλωσης, σκραπατζίδικα, τεράστιες ακαθάριστες εκτάσεις με ευθύνη της περιφέρειας και του Δήμου, όπου συνυπάρχει η χωματερή με τις βιομηχανίες, σκορπώντας το θάνατο, καρδιοπάθειες, καρκίνους και πνευμονοπάθειες στους κατοίκους της περιοχής. Ευθύνη έχουν όλοι τους ανεξαιρέτως. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν και κυβερνούν την πατρίδα μας. Όλοι αυτοί έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση την περιοχή του Ασπροπύργου, του Θριασίου και της Δυτικής Αττικής. Ως ΚΚΕ καταθέσαμε ερώτηση μέσα στο Κοινοβούλιο για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το κλείσιμο της χωματερής φυλής, το κλείσιμο όλων των κέντρων ανακύκλωσης που λειτουργούν παράνομα στην περιοχή, το σκραπατζίδικο, αλλά και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών. Όμως για μας, ως κομμουνιστές, δεν αρκούν μόνο τα ερωτήματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Χρειάζεται και ο αγώνας του λαού μας, όπου θα επιβάλλει τις λύσεις που χρειάζεται η πόλη μας, τις λύσεις που χρειάζεται το Θριάσιο και η Δυτική Αττική. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλο το λαό σε γενικό ξεσηκωμό, σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση, μέσα από επιτροπές αγώνας να επιβάλλει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν έτσι ώστε ο λαός μας να ζει με υγεία, αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, ως κομμουνιστές και ως ΚΚΕ, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.